Εδώ κοντά μας η κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, να την καλημερίσουμε και την ευχαριστήσουμε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Κύριος Αποστολάκης είναι εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστούμε επίσης. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές, έχουμε πει πάρα πολλά, κυρίως για τα εθνικά θέματα. Καλημέρα. Κύριε Ναύαρχε. Και ο κύριος Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Μάντζο, καλώς ήρθατε κι εσείς. Κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρουμε, εμείς αισθανθήκαμε ότι αυτή η στιγμή ήταν πολύ σημαντική για εσάς, πολύ φορτισμένη στιγμή, πολύ ιδιαίτερη. Λογικό δεν είναι. Είναι απόλυτα λογικό. Ήταν φορτισμένη στιγμή, μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη χαρά. Και ο ίδιος, έχοντας απόλυτη συνέστηση του βάρους της ευθύνης το οποίο εναπόθεσε ο ελληνικός λαός απάνω του, αλλά ό,τι και να είναι, ξέρεις, το να βλέπεις στιγμή, δεύτερη τετραετία έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε μάχες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Και τέτοια επίδοση με τον ίδιο αριθμό βουλευτών που είχαμε την προηγούμενη φορά, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ μεγάλη χαρά. Και ευθύνη ταυτόχρονα, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βέβαια, ότι αυτό είναι μεγάλο βάρος στους ώμους, γιατί ο κόσμος έχει απαιτήσεις τώρα. Μεγάλο βάρος, γιατί ο κόσμος έχει προσδοκίες, διότι δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Νομίζω ότι όλοι έχουμε συνέστηση αυτής της πραγματικότητας. Ο κόσμος περιμένει πολλά, περιμένει την εφαρμογή και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Έχει βάλει τον πήχη ψηλά, το βλέπω εγώ και από τα Χανιά. Σας λέμε. Τα Χανιά δώσανε το μεγαλύτερο ποσοστό σε ολόκληρη την Κρήτη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα είναι λογικό ο κόσμος να περιμένει αυτή τη στιγμή. Μήπως αυτό κάνει πιο δύσκολη ακόμα τη θητεία. Θέλω να πω ότι κατά τεκμήριο οι δεύτερες θητείες είναι οι πιο δύσκολες, πολλές φορές και μοιραίες. Βεβαίως, κύριε Παυλόπουλε. Γιατί δεν υπάρχει ανοχή, δεν υπάρχει περίοδος χάριτος και γιατί ανεβαίνει ψηλά ο πύχης και γιατί λες εμπιστεύτηκα δεύτερη φορά, θέλω περισσότερα. Θα τα καταφέρετε, θα μπορέσετε να λύσετε τα θέματα που εκκρεμούν. Θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω αν θα τα λύσουμε όλα, γιατί να είμαστε και ρεαλιστές. Αλλά είναι βέβαιο ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση σκληρής δουλειάς. Δεν νομίζω ότι θα έχει περιθώρια να ολιγορήσει. Υπάρχει ένα πολύ στενό, ένα στενός κορσές, αν θέλετε, χρονοδιαγραμμάτων, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν. Θα τα περιγράψετε αυτά τώρα στις προγραμματικές δηλώσεις. Θα περιγραφούν στις προγραμματικές δηλώσεις. Θα είμαστε μια μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στη Βουλή. Άρα και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο να ελέγξουν ταυτόχρονα εκτός από το να συμπαρασταθούν την κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι έχουμε όλες τις προδιαγραφές, τα πράγματα να πάνε καλά. Πάμε καλύτερα. Για πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον κύριο Αποστολάκη που περιμένει από εσάς ο ελληνικός λαός, κύριε Αποστολάκη, αντιπολίτευση. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει τυπωστεί μια ήττα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό είναι δεδομένο και θα το διαχειριστείτε εσωτερικά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να πάμε να κλαίμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς περιμένουμε από την αντιπολίτευση. Θα κάνει αντιπολίτευση ουσιαστική και σκληρή. Μαζί με εμάς, με τα μέσα ενημέρωσης και μαζί με τον κόσμο, έτσι. Οικονόμη, βέβαια. Το αποτέλεσμα των εκλογών άφησε μια αίσθηση πίκρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε και κανείς, βέβαια. Από την πρώτη στη δεύτερη εκλογή, βέβαια, ο χρόνος ήταν τόσο μικρός που δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάποια ανατροπή. Το μεγάλο ζήτημα είναι να εντοπιστούν τα προβλήματα, να μπει σε μια καινούρια βάση όλο αυτό όλη η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολίτευση, ναι, πράγματι πρέπει να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική, γιατί όπως έχουν πει και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, η χώρα κυβερνάται πολύ καλύτερα όταν υπάρχει μια ουσιαστική αντιπολίτευση. Εκτιμώ ότι αυτό θα γίνει πολύ γρήγορα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη έχουν αρχίσει οι διεργασίες και οι κουβέντες. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι θα τρέξουν αυτά, έτσι. Τώρα, γρήγορα, τώρα. Γρήγορα. Άμα δεν τρέξουν γρήγορα, δεν έχει και νόημα. Τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Αποστολάκη. Επί του παρόντος δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα. Το κεφάλαιό σας ο κύριος Τσίπρας. Το έχουμε ξαναπεί, κύριε Παυλόπουλε. Φαντάζομαι ότι είναι σαφές ότι δεν αμφισβητείται ο Τσίπρας προς το παρόν. Θα συγκληθούν τα όργανα και θα δούμε τι θα προκύψει. Δεύτερος, εξάλλου και ο ίδιος. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να υπάρχει δεύτερος, να μην είναι μια κούρσα για έναν. Κοιτάξτε, πάντα όταν κινείσαι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας, εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να υπάρχουν.
Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δύο φορές προς το παρόν λέτε. Άρα λοιπόν είναι υποαίρεση. Να σας πω. Και δεν, εγώ αναρωτιέμαι αν, αν η τελική κρίση θα είναι αυτό που περιέγραψε ο κ. Τσίπρας ως επόμενο μεγάλο στοίχημα, οι ευρωεκλογές. Αν δηλαδή σε ένα χρόνο δίνετε ένα χρόνο ακόμα παρά τα, να το πω έτσι, στην ηγεσία Τσίπρα και του λέτε πάμε μέχρι τις ευρωεκλογές και αν ιτηθούμε και εκεί, τότε αλλάζουμε. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι το επόμενο βήμα και μάλιστα το όριο πρέπει να είναι η επόμενη αναμέτρηση. Εγώ νομίζω ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι το επόμενο βήμα στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Άρα θα κριθείτε και εκεί. Με αξιοπρέπεια. Οπότε εκτιμώ ότι μέχρι τις αυτοδιοικητικές θα πρέπει να έχουν να κλείσει τα ήδη θέματα και να έχει αρχίσει πλέον να φαίνεται ποια θα είναι η ξεκίνημα. Την κυβέρνηση πώς την είδατε, κύριε Αποστολάκη? Μια κουβέντα να πείτε και γι' αυτό πριν πάμε στον κύριο Μάτζο. Εγώ εκτιμώ ότι είναι μια καλή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι οι καλύτερες επιλογές που μπορεί να γίνουν γίνονται για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα και να πάει καλύτερα η χώρα. Βέβαια, κάθε κυβέρνηση αναμένεται να κρυφτεί από πράξη, το αποτέλεσμα. Ελπίζω και εκτιμώ ότι θα, ότι θα πάει πολύ καλά. Με συγχωρείτε. Είπατε ότι είναι μια καλή κυβέρνηση. Βεβαίως. Μας ακούγεται παράδοξο. Όχι, λέω ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε, κύριε Παυλόπουλο, γιατί δεν κατάλαβα. Πάντοτε έχετε το δικό σας κλίμα, κύριε Αποστολάκη, και το επισημαίνω, γιατί είστε πάντοτε πιο... Με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω ούτε παροπίδες, ούτε κομματικές δεσμεύσεις. Θεωρώ ότι αυτό που είναι σωστό και αυτό που πρέπει να λέγεται, που είναι στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να λέγεται. Για πάμε στο Πασόκ. Πάμε στο Πασόκ. Εξάλλου, για όλους μας είναι καλό να πάει καλά η χώρα. Μισό λεπτό, κύριε Μάτζο, μας συγχωρείτε. Πρέπει να πάμε στη φωτιά. Έχουμε ένα έκτακτο γεγονός και φοβόμαστε μήπως έχουμε επέκταση στα παρακείμενα κτίρια. Εκεί είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Άρα γίνεται μεγάλη επιχείρηση και βλέπουμε εδώ, κοίταξε να δεις. Γιώργος Φωτοψάλτης, συγγνώμη. Έχει γίνει ζημιά. Έλα, Γιώργο. Καλή σας ημέρα, βλέπουμε λοιπόν εδώ την εικόνα στο σημείο. Βλέπουμε φλόγες μέσα, Γιώργος, πριν από λίγα λεπτά. Οι φλόγες ακόμα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Φλόγες, παρόλα αυτά, έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 12 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, να περιορίσουν τις φλόγες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος επέκταση. Βρισκόμαστε στη συμβολή της οδού Φαβιέρου με την οδό Ψαρών στο Μεταξουργείο. Ο συγκεκριμένος χώρος που βλέπετε ήταν ένα κατάστημα με ηλεκτρολογικά είδη. Φαίνεται όμως ότι ήταν μια επιχείρηση η οποία δεν λειτουργούσε. Υπήρχαν κάποια ειδικημένα μέσα. Τώρα ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί οι συνθήκες κατά από τις οποίες ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα τώρα και με κάποιες μαρτυρίες, ήταν ένας χώρος στον οποίο τον χρησιμοποιούσαν και το εξορτημένα άτομα ενίοτε και υπήρχε παρουσία μέσα στο συγκεκριμένο μάλιστα χώρο. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται τώρα για να... Κίνδυνος για τα βιλανά υπάρχει, Γιώργο? Δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Το θετικό είναι ότι μιλάμε και για ένα κτίριο το οποίο δεν έχει από πάνω κάποιο άλλο όροφο, δεν υπάρχουν κάποια διαμερίσματα τα οποία να απειλούνται. Είναι η προσπάθεια που γίνεται και οι εικόνες που βλέπετε τώρα στο χώρο ακριβώς του καταστήματος μέσα. Εκεί έχει περιοριστεί η φωτιά. Πολύς καπνός όμως, ο καπνός έχει καλύψει την περιοχή. Να πούμε ότι έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Φαβιέρου από τη συμβολή με την οδό Ψαρών. Όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορεί να υπάρξει διέλευση οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο, γιατί και η ορατότητα είναι περιορισμένη από τον έντονο καπνό. Είναι θετικό πάντως ότι πολύ γρήγορα τα τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο μπόρεσαν να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς και να μην κινδυνεύσει και κάποιο παρακείμενο κτίριο. Μάλιστα. Καλώς, Γιώργο, το παρακολουθείς και περιμένουμε το ρεπορτάζ σου. Ευχαριστώ από Γιώργο. Επιστρέφουμε τώρα εδώ στο Πασόκ να δούμε, κύριε Μάτζο, ποιο είναι το στίχημα για το Πασόκ. Εσείς κάνατε μια νίκη ασφαλώς πολύ σημαντική, συγκρινόμενη με το 19 πάντα μιλάμε. Είναι ένα μεγάλο βήμα αυτό που έκανε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα το στίχημα ποιο είναι? Και το όριο το δικό σας ποιο είναι? Προφανώς είναι μια σημαντική βελτίωση, πολύ πολύ σημαντική βελτίωση και άνοδος στο ποσοστό μας σχέση με το 2019. Και το Μάιο είχαμε μεγάλη αύξηση και προχθές μία ακόμη αύξηση. Προφανώς αυτό είναι μόνο η αρχή. Είναι μία νέα αρχή. Χθες ξεκινήσαμε ξανά, δεν τελειώσαμε την Κυριακή. Είναι μία νέα αφετηρία που κτίσαμε. Εγώ δεν θέλω να χαλάσω ούτε την οικογενειακή συναισθηματική φόρτιση, ούτε τη συνενετική διάθεση του κυρίου Αποστολάκη. Όλοι ευχόμαστε προφανώς να πάνε όλα καλά στην πατρίδα μας. Μία παρατήρηση απλώς επί της κυβέρνησης θέλω γιατί να κάνω. Γιατί το επισημαίνετε έτσι? Όχι, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Γιατί έχει ένα είδος. Όχι. Προς Θεού, επειδή είναι συνέχεια της συζήτησής σας και έκανα μία γέφυρα, κύριε Παπαδόπουλο. Με αυτά που υπόθηκαν και είναι απολύτως σεβαστά και πραγματικά
εύχομαι καλή θητεία. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές παρατηρήσεις που πρέπει να τις βάζουμε στη συζήτηση, όπως είναι το πολυπρόσωπο της κυβέρνησης, όπως είναι η υποεκπροσώπηση του γυναικείου φύλου, κατά τη γνώμη μας. Είναι μία μάλλον δυσκίνητη κυβέρνηση, η οποία όμως, επαναλαμβάνω, η λειτουργία της είναι αυτή που θα την κρίνει, όχι η σύνθεσή της. Ο τρόπος λειτουργίας λοιπόν ακουμπά στην νομοθεσία. Και επειδή θα έχουμε ως πρώτο σχέδιο νόμου, από ό,τι πληροφορούμαστε, το επιτελικό κράτος 2, εκεί θα κριθούν πολλά για τη λειτουργία της κυβέρνησης. Δεν είναι ζήτημα μόνο σύνθεσης, όσο επιμένω, νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας. Αν δηλαδή θα χαλαρώσει ο υπερσυγκεντρωτισμός, αν θα έχουμε μια αποφασιστική αρμόδιοτητα των Υπουργείων και δεν θα είναι απλά δικαιώματα υπογραφής τα Υπουργεία. Γιατί είναι ένα πράγμα να έχουμε μια συντονισμένη και αποτελεσματική κυβέρνηση, μπορεί όμως αυτό να παντρεύεται και με τη φιλελεύθερη λειτουργία της. Το είπα, το λέμε αυτό για παράδειγμα, γιατί μέσα στο προηγούμενο επιτελικό κράτος, επιτελικό κράτος 1, είδαμε και παρακολουθήσεις παράνομες να αναπτύσσονται, είδαμε και απευθείας αναθέσεις να χαρακτηρίζουν την προηγούμενη διακυβέρνηση. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν. Πάντως, είναι σημαντικό. Στην επίσημη αντίδρασή σας εχθές για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, μιλάτε για ένα rotation που περιορίστηκε στην αναλλαγή ρόλων της παρέας του Μαξίμου. Υπάρχουν ίδια πρόσωπα τα οποία ανακοινώνουν. Μια παρέα του Μαξίμου μοιράζει το παιχνίδι της εξουσίας. Προφανώς υπάρχει μια ανακύκλωση και ένα rotation στα ίδια πρόσωπα. Αλλά επαναλαμβάνω, κύριε Παυλόπουλε, ότι πέραν των προσώπων και της σύνθεσης. Για τους τόνους που επιλέγετε, κύριε Μάντζο, έχουν σημασία. Επαναλαμβάνω όμως ότι πέραν των προσώπων και της σύνθεσης, για μας είναι κρίσιμη η λειτουργία έτσι όπως θα περιγραφεί και θα το εγγυηθεί η νομοθεσία, το επιτελικό κράτος 2. Το λέω αυτό διότι πράγματι θα συμφωνήσω με αυτά που ακούστηκαν ότι η αντιπολίτευση δεν πρέπει να ασκείται από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, όπως υπόθηκε αυτοαναφορικά από τον κύριο Μητσοτάκη προεκλογικά. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή αξιόπιστη, στιβαρή, αλλά ωφέλιμη για τον τόπο αντιπολίτευση. Και αυτό είναι το μήνυμα και των δύο εκλογών και των δύο κάλπων. Και στις δύο κάλπες αποδοκιμάστηκε η τοξικότητα, ο λαϊκισμός, το όχι σε όλα, η στήρα αντιπαράθεση. Αυτή είναι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κουραστώ να το παραλαμβάνω. Και αυτό που επιδοκιμάστηκε τελικά στο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, στα πρόσωπά μας, στο κίνημα αλλαγής, είναι η επικοδομητική, η γόνιμη, η αντιπολίτευση, η οποία φέρνει και μια αντιπρόταση στη δημόσια ζωή του τόπου. Αυτό το είδαμε και στα ενεργειακά ζητήματα και στα ζητήματα της δημόσιας, του δημόσιου συστήματος υγείας. Άρα αντιπρόταση θέλει ο πολίτης, αντιπρόταση θέλει το εκλογικό σώμα και από την αντιπολίτευση. Εσείς έτσι θα κινηθείτε επομένως. Έτσι θα κινηθούμε λοιπόν σε πρώτο και άμεσο στάδιο. Θα καλύψουμε τα κενά που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την αναξιόπιστη αντιπολίτευση την οποία άσκησε τα προηγούμενα χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ θα έτσι δούμε πώς θα είναι. Δεν ξέρουμε, δεν το είδαμε το καινούριο πρόσωπο. Είναι δική του δουλειά, θα το δούμε. Έτσι πάντως θεωρώ και έτσι κλείνω. Έτσι πιστεύω είναι ο μόνος δρόμος για να κάνουμε ξανά μια κέντρο αριστερά, να την οικοδομήσουμε. Μια κέντρο αριστερά σύγχρονη, η οποία με αρχές και αξίες θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά. Διότι αυτά που είδαμε στις κάλπες, ιδίως μετά την μετατόπιση του πολιτικού άξονα προς δεξιάν, υπογραμμίζουν την ανάγκη η κεντροαριστερά να γίνει ξανά πρωταγωνίστρια. Όχι όμως με παλιά υλικά. Μάλιστα. Όχι με παλιές ιδέες, όχι με τοξικότητα και λαϊκισμό. Αφά εμείς τουλάχιστον τα έχουμε αφήσει οριστικά στο παρελθόν. Αυτό, θα πρέπει λοιπόν, και κλείνω, κύριε Μπακογιάννη, και συγγνώμη την κατάχρηση του χρόνου, θα πρέπει ό,τι φτιάξουμε από εδώ και στο εξής να το φτιάξουμε με πολλή δουλειά, με στερή βάση. Και αξίζει. Ελάτε να το χρόνο να προλάβουμε να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Λοιπόν, όλα αυτά εγώ τα ακούω πάρα πολύ ωραία και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μάτζος. Ευχαριστώ και τον κύριο Αποστολάκη. Βέβαια δεν αντέχω να μην κάνω ένα σχόλιο ότι όταν βγαίνει μια καινούργια κυβέρνηση μετά από εκλογές που έχει πάρει 40% και ορκίζεται και αυτό ονομάζεται παρέα του Μαξίμου από μια κοινοβουλευτική ομάδα των 158 δεν είναι ένα πρώτο καλό δείγμα γραφής έλλειψης τοξικότητας. Έτσι, δεν μπορώ εγώ να χαρακτηρίσω, ούτε θα διανοούμαι να χαρακτηρίσω οποιαδήποτε κυβέρνηση έβγαινε, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του ΣΥΡΙΖΑ, ως παρέα την πρώτη μέρα. Δεν περιποιεί τιμή, κατά την άποψή μου, κύριε Μάντζο, στο στόχο τον οποίο έχετε βάλει, ο οποίος είναι μια υπεύθυνη και σοβαρή αντιπολίτευση, την οποία εγώ εύχομαι ειλικρινά να κάνετε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πράγματι η χώρα έχει ανάγκη από μια ουσιαστική αντιπολίτευση. Αλλά μια ουσιαστική αντιπολίτευση η οποία να αποφύγει ακριβώς την τοξικότητα και τους λαϊκισμούς που ζήσαμε όλο τον τελευταίο καιρό. Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για τη χώρα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλά, οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες. Έχουμε μία προσπάθεια εσωτερικής ανασυγκρότησης από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, διότι κατά την άποψή μου, σας το είχα πει και προεκλογικά και
το ισχυρίζομαι και σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την επαφή του με την κοινωνία και έχει ταυτοτικό πρόβλημα πλέον, ουσιαστικό ταυτοτικό πρόβλημα, εάν εκφράζει δηλαδή ένα κίνημα διαμαρτυρίας του όχι σε όλα ή αν θα είναι ένα κόμμα εξουσίας το οποίο σε κάποια στιγμή καλείται να καταθέσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αυτό το ταυτοτικό πρόβλημα δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουν, δεν είναι δικό μας θέμα. Να σας βάλω ένα πρόβλημα στο κάβρο. Είναι δικό τους θέμα. Η ακροδεξιά. Το γεγονός δηλαδή ότι ένας καταδικασμένος μέσα από τη φυλακή κούνησε δύο φορές το δάχτυλο. Φαινόμενα ακροδεξιάς έχουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο εμάς μας απασχολεί και στο Συμβούλιο της Ευρώπης πάρα πολύ, διότι το ζούμε καθημερινά, ζούμε και τον λόγο τους, τον εξαιρετικά τοξικό, από διάφορες χώρες. Το έχουμε αντιμετωπίσει δηλαδή στην πράξη αυτό. Παρουσιάζεται και στην Ελλάδα, δεν είναι η πρώτη φορά. Και το 12 είχαμε περίπου αυτή τα ποσοστά στην ακροδεξιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μας προβληματίσει και να αντιμετωπίσουμε τους ουσιαστικούς λόγους. Γιατί πάντοτε θα υπάρχουν ακραίοι, το είπατε και νωρίτερα και έτσι είναι. Αλλά γιατί ένα ποσοστό των ανθρώπων αυτή τη στιγμή ψηφίζει ένα κόμμα χωρίς να ξέρει τίποτα, χωρίς να μπορεί να του είναι χρήσιμο σε τίποτα. Με ένα σήμα και ένα τίτλο, τίποτα άλλο. Με ένα απλώς και μόνο διότι νιώθει ότι είναι στις παρυφές της κοινωνίας, απλώς και μόνο γιατί θέλει να κάνει χαβαλέ. Γιατί εγώ άκουσα, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι σου λένε πάρα πολύ ωραία, θα ψηφίσουμε αυτούς να γίνει η Βουλή τσίρκο. Ναι, αλλά η Βουλή δεν είναι τσίρκο. Η Βουλή είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός οργανισμός. Αποφασίζει για τις ζωές μας. Και είπε κάτι πολύ σοβαρό και εγώ το άκουσα με προσοχή ο κύριος Χρυσόγονος. Ναι. Είπε ότι η πολιτική παιδεία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Θα πρέπει στα σχολεία, πίσω. Να γυρίσουμε στα σχολεία μας. Έχει και σχέση με αυτό που κουβεντιάζετε νωρίτερα. Ναι, ναι. Με την παραβατικότητα. Ναι. Θα πρέπει να γυρίσουμε στα σχολεία μας και να αρχίσουμε να διδάσκουμε πραγματικά τι σημαίνει δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο θέλει σεβασμό και συμμετοχή. Ναι, ναι. Γιατί, ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν χαθεί η δημοκρατία. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι... εγώ το είδα βασικά, τώρα στο TikTok, ξέρετε που ναι, ναι, κάναμε ναι, όλοι TikTok, ναι, ναι. Και είδα τις ερωτήσεις. Ερωτήσεις παιδιών. Παιδιών, ναι. Και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι ρωτάγανε τα παιδιά. Και σε ρωτάγανε τα παιδιά, καλά γιατί. Δηλαδή, είναι παιδιά που εάν τους πεις η δικτατορία του 67 ή του 1821, στο μυαλό τους θεωρούν είναι ένα είναι πράγμα. Το ίδιο, περίπου το ίδιο. Ναι. Κάπου γίνανε κάποιες επαναστάσεις, είναι φλούτο πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν ξανά να ασχοληθούμε με το θέμα της παιδείας πολύ πιο σοβαρά. Της παιδείας του πολίτη. Θέλω. Πάμε να ακούσουμε μια κουβέντα για τον κύριο Αποστολάκη για αυτό το φαινόμενο και των ακραίων μέσα στη Βουλή και αυτών των εκφράσεων πια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πάω λίγο στην αρχή της κουβέντας μας για το χαρακτηρισμό του κύριου Μάτζιο της αντιπολίτευσης που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα ότι καλό θα είναι ο καθένας να αποδεικνύει με τον τρόπο του αν η δικιά του η αντιπολίτευση, η δικιά του θέση είναι αυτή που πρέπει και οι χαρακτηρισμοί για τις προηγούμενες κινήσεις έτσι κι αλλιώς κρυθήκανε. Είπαμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να τεθούν τα πράγματα σε μια διαφορετική βάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει χάσει την επαφή με τον κόσμο, έχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και έχει χρέος να σταθεί στη θέση της και να εκφράσει με τον καλύτερο τρόπο την αντιπολίτευση που χρειάζεται η χώρα. Ξαναγυρνάω στο σχήμα της κυβέρνησης. Εγώ δεν μ' αρέσει να κρίνω τα πράγματα από την αρχή. Οι επιλογές που έχουν γίνει θεωρώ ότι είναι καλές. Από εκεί και μετά το αποτέλεσμα θα κρίνει... Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Όλοι μας ευχόμαστε να πάει καλά. Κανείς δεν... Μία κουβέντα για Σπαρτιάτες για να κλείσουμε, κύριε Ναύαρ. Δεν έχουμε χρόνο. Εδώ έχουμε απογοητευτεί όλοι. Το βλέπουμε. Η δημοκρατία δυστυχώς είναι η δημοκρατία η οποία βάζει κάποιους περιορισμούς. Όταν υπάρχει μια έκφραση του ελληνικού λαού και ένα ποσοστό το οποίο επιλέγει αυτή την επιλογή που έκανε, απέτυχε η πολιτική ηγεσία και η προηγούμενη κυβέρνηση να βάλει το φρένο στο επίπεδο που έπρεπε. Μάλιστα. Τώρα, πώς έγινε, γιατί έγινε κλπ. Έχουμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες αν γίνουν οι σωστές ενέργειες. Κλείνουμε ωστόσο, εδώ, η στεναχώρια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στο κοινοβούλιο
Έρχονται σιγά σιγά οι θέσεις τους, τις οποίες τρομάζουν όλο τον κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί ο τρόπος να τους κοντρολάρουμε. Να απαντηθούν πολιτικά όλα αυτά. Βέντε απλώς παρέα του Μαξίμου να διευκρινίσω. Μία λέξη, μία λέξη για να κλείσουμε. Ακριβώς είναι ο συγκεντρωτισμός. Σε αυτό αναφέρομαι. Εναλλαγή ρόλων στο πλαίσιο και στο μοτίβο του συγκεντρωτισμού. Εναλλαγή ρόλων των ίδιων προσώπων. Η λέξη εξηγώ. Κύριε Μάτζο, είναι προσβλητική για μία πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση. Συμφωνώ απολύτως για την πολιτική παιδεία και να συμφωνήσω ότι εκτός από τα σχολεία, στο δημόσιο λόγο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαστε όλες και όλοι υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε ώστε και λιγότερη τοξικότητα να υπάρχει και να μην υπάρχει εκφυλισμός του δημόσιου λόγου και να μην υπάρχει ομιθυρηδατισμός. Πάντως εδώ δείγματα μη τοξικότητας είχαμε. Στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Ότι όλοι ξεκινάει μια άλλη πορεία, εγώ αυτό κατάλαβα. Μακάρι να επικρατήσει. Ναι. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.